Κάτοικοι μιας πόλης. Κάτοικοι του μικροκοσμού μας. Η κοπέλα που ψωνίζει. Αυτός που πίνει το ποτό του. Το ζευγάρι που φυγέται. Ιστορίες. Ο καθένας έχει από μία. Μικρή, μεγάλη, σημασία δεν έχει, αρκεί που την έζησε. Έχω την τιμή να ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξευθύνσης ονομαστικής ψηφοφορίας. Εψήφισαν συνολικά 278 βουλευτές. Επί της αρχής, ναι, εψήφισαν 199 βουλευτές. Όχι, εψήφισαν 74 βουλευτές, παρόν εψήφισαν 5 βουλευτές. Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Το βιβλίο της ιστορίας μετά από δεκαετίες σίγουρα θα μνημονεύει τη 12η Φεβρουαρίου του 2012. Αν θα είναι για καλό ή κακό, ίσως τότε θα ξέρουμε. Οι βουλευτές ψήφισαν και αποφάσισαν. Μνημόνιο νούμερο 2 λοιπόν. Το πρώτο απέτυχε παταγωδώς. Τι θα γίνει με το δεύτερο? Δυσίωνα τα πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το μάρμαρο για ακόμα μία φορά στη μακρύνη ιστορία μας την πληρώνει ο λαός. Οι αντιδράσεις αναμενόμενες και οι πορείες δυναμικές, δίχως βέβαια να λείψουν τα γνωστά έκτροπα. Τι συζητά όμως ο απλός μέσος πολίτης, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο φοιτητής, η οικογενειάρχης? Οι ιστορίες βγήκαν και μίλησαν με ανθρώπους που τα νέα μέτρα πλήττουν. Τους ρώτησε τη γνώμη τους για το δεύτερο μνημόνιο. Τους έβαλε στη θέση των βουλευτών για το τι θα ψήφισαν οι ίδιοι στο κρίσιμο δίλημα. Ακόμη, τους ζήτησε να περιγράψουν την κατάστασή τους τα τελευταία 2,5 χρόνια. Οι σημερινές ιστορίες είναι αφιερωμένες στον Έλληνα πολίτη. Εντάξει, άσχημα τα πράγματα πολύ. Και τα νέα μέτρα ακόμα χειρότερα. Εντάξει, μακάρι να εξελιχθούν καλύτερα τα πράγματα, δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έπρεπε όλοι να φύγουν, να μην είναι κανένας μέσα. Απαράδεκτα. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Έσχος. Τι να σχολιάσω, όλος ο κόσμος ήταν, όλοι φαντάζομαι οι Έλληνες ήταν ταραγμένοι χθες. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι καλό αυτό που έγινε. Θα δείξει. Εγώ τα θεωρώ πολύ σκληρά τα μέτρα για τους σύγχρονους Έλληνες. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να μην ψηφιστεί το μνημόνιο το καινούριο, ειδικά με τα άτομα που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή ας ψηφίσουμε καινούριους ηγέτες και μετά ας επαναδιαπραγματευτούν αυτοί. Αλλά αυτά τα μέτρα τα θεωρώ πολύ σκληρά. Είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλει πέρα ο Έλληνας ως σύγχρονο. Ποια είναι μέτρα αυτά που μας καταδικάζουν? Σοβαρά, έτσι το πιστεύετε εσείς, ότι είναι καταδικαστικά αυτά για τους νέους ανθρώπους και για την... Φυσικά. Αυτά τα λεφτά που έφαγαν οι πολιτικοί και όλοι οι άλλοι κλίκες τους, ας πούμε, τώρα πάνε να μας τα πάρουν από εμάς. Αυτό είναι το θέμα. Μας έχουν μπερδέψει πολύ. Δηλαδή, είτε χρεοκοπία μέσα στο ευρώ, είτε χρεοκοπία χωρίς ευρώ, πρέπει να είναι περίπου το ίδιο. Γιατί ο Παπαδήμος δεν τα λέει όλα. Ούτε ο Παπαδήμος ούτε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς κάνει κολουτούμπες, ο Δέκα Τζαφέρης άχασε το 5%. Άριστα. Δηλαδή, εξηγήστε. Αν δεν κάνουμε και αυτά τα μέτρα, πηγαίνουμε για φούντο μετά. Άρα δηλαδή θα λέγατε κι εσείς νέα? Φυσικά νέα θα λέγα, αλλά από το πρώτο μνημόνιο δεν συμφωνούσα. Τώρα εδώ που φτάσαμε, ούτε πίσω ούτε μπρος. Πήγαμε καλύτερα μπρος και μάλλον θα τα αξιοποιηθούν καλύτερα τα λεφτά. Ξέρω εγώ. Χάλια. Δηλαδή. Χάλια. Και κάθε μια από τις δύο περιπτώσεις ήταν χάλια. Δεν άκουσα πιστικές απαντήσεις από κανέναν. Οπότε... Πρόγκυρο όμως και πίσω ρέμα. Δηλαδή και να μην τα ψήφιζαν, κακό θα ήταν. Που ψηφίστηκαν, πάλι κακό είναι, αλλά ο καιρός θα δείξει. Τι να σου πω, μέχρι τις 3 και 10 έβλεπα, αλλά δεν έβγαλα συμπέρασμα. Ποιος έχει δίκιο? Ήτανε καλά. Αλλιώς θα είχαμε καταστροφή.
Θα έτσι πιστεύετε δηλαδή. Όχι, έτσι πιστεύουμε, είναι έτσι. Και θα διαλούσει αυτό το ελληνικό που λέγεται κράτος. Λαϊκή δεν θα υπήρχε εδώ πέρα. Με τι θα πληρώνω, αφού δεν θα υπήρχαν συντάξεις στους γέρους. Εγώ είμαι γέρος, συντάξεις. Μισθή, πώς θα ψωνίσει ο κόσμος. Καταρχάς λοιπόν η Βουλή έπρεπε να πάνε φυλακή όλοι. Όλοι τους. Διότι είπανε όλοι τους ότι δεν ξέρανε ότι το μνημόνιο. Δεν διαβάσανε το μνημόνιο το πρώτο. Εγώ σας λέω ότι δεν το διαβάσανε. Πολλοί ήταν απασχολημένοι. Τώρα το δεύτερο τι μας λέει το μνημόνιο. Το δεύτερο το μνημόνιο λέει εσείς που παίρνατε 750 πάρτε 500 και θέλουμε ανάπτυξη. Δεν είναι δυνατόν ανάπτυξη. Εάν εγώ δεν έχω να ξοδέψω στην αγορά, πώς θα γίνει ανάπτυξη. Εάν ο νέος δεν έχει λοιπόν, πώς θα γίνει ανάπτυξη. Κοντεύουμε να σαλτάρουμε από τα μπαλκόνια μας με τα μέτρα που παίρνουν. Και αντί να κάψουν τη Βουλή αυτή που καίνε, πήγαν και καίγανε τα κτίρια. Τι Βουλή έπρεπε να κάψουν. Τρελαθήκαμε. Τι να πούμε, αν και τα περιμέναμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην ψηφιστούν. Με τη λογική που πάει η κυβέρνηση και αυτοί που τη στηρίζουν. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ γιατί με έμαθες και ξέρω. Τι θα ψήφιζα. Εντάξει, κανονικά δεν θα έπρεπε ούτε να ψηφίσουν, θα έπρεπε να απέχουν και θα έπρεπε να πάρουν άλλα μέτρα για όλα αυτά. Αυτό πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι μας υποδουλώνει και το μόνο σίγουρο επίσης είναι ότι μας κρατάει δέσμιους μέτρα τα οποία τέλος πάντων δεν έχουμε αποφασίσει εμείς οι ίδιοι. Όχι. Όχι. Προοπτική βλέπετε. Καλά κάνει και κατεβαίνει κάτω και πρέπει όλοι να κατέβουν κάτω. Αυτά. Προοπτική μηδέν. Θεωρώ ότι οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Απλά δεν έχουμε πολιτικούς που να μπορούν να φέρουν σε πέραση όλη αυτή την κατάσταση. Μπορεί και να μην το ψήφιζα. Γιατί θεωρώ ότι σαν Έλληνες μπορούμε να τα καταφέρουμε πολύ καλά, αν οργανωθούμε και να ξεπεράσουμε την κάθε δυσκολία, ανέκαθεν αυτό γινότανε. Απλά θέλει δυναμικούς ανθρώπους. Ειλικρινά δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω, ήταν ή αυτοκτονείτε ή σε σκοτώνουμε. Τι θα διάλεγες εσύ. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, εγώ σας είπα, εγώ θα ήθελα να... βουλευτής αν ήμουν, θα ήθελα να κρατήσω τη θέση μου. Ξέρω εγώ τώρα τι θα ψήφιζα. Εγώ δεν θα τα ψήφιζα πάντως. Από εκεί και πέρα... δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν ήσασταν στη θέση των βουλευτών, τι θα ψηφίζετε. Κατά συνείδηση. Τι πιστεύει ο καθένας. Αυτό είναι και το νόημα των βουλευτών, δηλαδή που εκπροσωπούν τον λαό. Αυτό δεν το ξέρω ακόμα. Δεν το έχω διαβάσει. Αυτοί είναι όλοι αδιάβαστοι και δεν έχουν διαβάσει το μνημόνιο. Αν το διάβαζα όλο, θα ήξερα να απαντήσω. Αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και θέλει πολύ χρόνο για να δώσουμε απάντηση. Όχι, όλοι έπρεπε να πούμε. Δηλαδή, τι ακριβώς, εσείς αν είστε στη θέση τους, τι θα κάνατε. Όχι, θα έλεγα. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, τι. Περιμένουμε τίποτε, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου περιμένουν τίποτε. Πιστεύεις σε κανέναν από αυτούς. Τι να πεις. Δες, αυτό που ψήφισαν τώρα για να βγουν στην τάξη, να πληρωθεί ο κόσμος και αυτό, είναι κατά κάποιο τρόπο σωστό. Αλλά τα περισσότερα να δούμε τώρα τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Μόνο για εκλογές, άλλο τίποτα δεν γίνεται. Αν ήμουν, αυτό θα έκανα κι εγώ, αυτό που κάναν και αυτοί. Με πόνο καρδιάς, αλλά θα έκανα το ίδιο κι εγώ. Τι να κάνεις. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ γιατί με έμαθες και ξέρω. Εγώ που ζω με 500 ευρώ το μήνα. Πώς θα βάζετε πέρα. Δύσκολα. Όχι δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Και επειδή θέλω να είμαι και πολύ ειλικρινής, πούλησα όλη μου την περιουσία να σποδάσω δύο παιδιά τα οποία τα έχω στο εξωτερικό. Και ρωτώ γιατί να έχω τα δικά μου τα παιδιά στο εξωτερικό. Έχει πολύ ακρίβεια. Και δεύτερον, κόβουν οι συντάξεις, οι μισθοί, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ο κόσμος. Τα παιδιά είναι άνεργα, ο γιος μου είναι άνεργος. Δηλαδή, πάμε κατά διαβόλου. Εντάξει, εγώ φοιτητής είμαι και τώρα το στρατιωτικό μου κάνω. Οπότε, μεγάλες διακυμάνσεις δεν υπάρχουν. Από συμφοιτητές μου όμως, που είναι στην αγορά εργασίας κλπ., τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ειδικά και με το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών μας και πάει λέγοντας.
Το μέλλον είναι δύσκολο για τους νέους και εντάξει, θα πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό και να παλέψουμε για κάτι καλύτερο. Τώρα θα δείξει. Έχει κατεβεί το βιωτικό μας επίπεδο όπως όλο το κόσμο. Η δικιά μου η κατάσταση δεν μπορώ να πω ότι έχει πληγεί τόσο πολύ. Εγώ είμαι οδοντίατρος, η δουλειά μου έχει παραμείνει σταθερή. Αλλά γενικά βλέπω τον κόσμο. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι ψυχολογικά φοβάμαι. Έτσι. Δεν ξέρεις τι θα σου έρθει την επόμενη μέρα και πώς θα είναι τα πράγματα. Και γενικά τον κόσμο που τον βλέπω, ας πούμε, και κάθε μέρα και αυτά, πολύ δύσκολα. Η δικιά σας κατάσταση εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια. Χειρότερα. 680 ευρώ παίρνω με 43 χρόνια δουλειά. Τι να κάνω. Φορτηγατζήσι μου. Κατάλαβες. Έχουν τα παιδιά μου από ένα φορτηγό. Λοιπόν, και είναι κάθε μήνα χρεωμένα. Δεν μπορούν ένα καινούριο λάστιχο να πάνε. Α, όχι, από το κακό στο χειρότερο πάμε. Από το κακό στο χειρότερο. Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας. Έχουμε χάσει και τη δραχμή μας. Δηλαδή και το ευρώ μας χάζαμε. Τι να κάνουμε και εμείς μαζί με όλο τον κόσμο προσπαθούμε. Δηλαδή εμένα μου μείωσαν 400 ευρώ τη σύνταξη μαζί με το επικουρικό. Και δεν ξέρουμε ακόμη τι θα έρθει το Φεβρουάριο και το 1η Ιουνίου. Απογοήτευση. Πολύ δύσκολα. Σε σχέση με παλιά βέβαια. Πολύ δύσκολα γιατί έχουμε υποχρεώσεις, δάνεια για το σπίτι και ζοριζόμαστε αρκετά πλέον. Και δεν βλέπουμε αύριο και αυτό είναι το δύσκολο. Το αύριο μας τρομάζει που δεν ξέρετε σήμερα επιβιώνουμε. Δεν ξέρουμε αύριο και έχουμε μικρά παιδιά τι θα γίνει αύριο. Η επόμενη μέρα μετά την ψήφιση του νέου μνημονίου βρίσκει τον κόσμο όχι μόνο μπερδεμένο αλλά και απογοητευμένο. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική. Αυτό που έχω να πω πάντως ότι οι Έλληνες είναι φιλότιμος λαός, είναι αξιοπρεπής λαός. Είναι λυπηρό που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω τι να πω. Δώσαμε δηλαδή τα φώτα του πολιτισμού, της δημοκρατίας και είμαστε σε μια κατάσταση τώρα να μας κοροϊδεύει όλος ο κόσμος και αυτό μου προκαλεί. Τι να πω, φρίκι να πω, δεν ξέρω. Πάντως πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχω ελπίδα. Πρέπει να έχω ελπίδα γιατί έχω και μικρά παιδιά. Αν σας λέγανε εσάς ευρώ ή δραχμή, τι θα διαλέγατε? Αν ήταν για να σωθεί η Ελλάδα, δραχμή. Δεν με πειράζει το νόμισμα, με πειράζει το πώς θα είναι να έρθει μια βελτίωση η χώρα μας. Σωστό να μας κάνουν κουμάντο οι Γερμανοί. Τα φάγανε όλα οι μεγάλοι, κάνανε βίλες και φάγανε όλο το ελληνικό κράτος και τα πληρώνουμε τώρα εμείς οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Να τα πάρουν από αυτούς. Τώρα με το νέο το μνημόνιο που ψηφίσαν στη Βουλή, εσείς θεωρείτε ότι έχουμε ελπίδα? Πιστεύω ότι θα υπάρχει ελπίδα. Και γιατί το λέω αυτό? Θα πρέπει οι Έλληνες γενικά, ανεξάρτητα πολιτικής τοποθετήσεως, να δουλέψουμε. Διότι μάθανε οι Έλληνες, τους μάθανε οι πολιτικοί να μην δουλεύουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να ξοδεύουμε σύμφωνα με αυτά τα οποία εμείς έχουμε. Όσο τραβάει το πάπλωμα, βγάζουμε τα πόδια μας. Τα πόδια μπορούμε να τα βγάλουμε έξω. Πρέπει τα πόδια να τα έχουμε μέσα από το πάπλωμα. Δεν μπορώ εγώ, Φερρυπίν, να ξοδεύω περισσότερα από όσα εισπράττω. Άρα λοιπόν θα πρέπει λοιπόν από σήμερα και σε ένα διάστημα 10 ετών που προβλέπω αυτό να μάθουν οι Έλληνες να ζουν με πενιχρά για να πάμε μπροστά. Αλλιώς λοιπόν είμαστε καταδικασμένοι. Ό,τι και να πεις, μας είπαν ότι θα μας κάνουν Ευρωπαίους. Μας πήγανε το εύρος και μας αφήσανε το μπιπ. Αυτό βλέπω, αγόρι μου. Κατάλαβες? Όλα τα άλλα είναι της πλάκας. Εσείς, βουλευτής εχθές, τι θα ψηφίσετε? Μην με βάζεις σε τέτοιους μπελάδες. Βουλευτής? Όχι. Εάν είμαι βουλευτής, θα είχα βολευτεί, αγόρι μου. Αλλά δεν είμαι βουλευτής, ούτε πρόκειται να είμαι βουλευτής, ούτε ήθελα ποτέ να γίνω τέτοιο πράγμα, προς Θεού. Μακριά. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το γαλλιόζι. Φίλους και εχθρούς στις φρικτές μου πλάγες, όμορφα να σίγουρα σαν να ήταν επιπάτες. Λευκό μου σεντονάκι, λάμπα μου τρελή, ποια αγαπητά θα μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει.